σήμερα ο Σύλλογος Θεσσαλών Νομού Φλόρινας οργανώνουμε Γορνοχαρά. Ένα πανάρχιο έθιμο της Θεσσαλίας και γενικά όλης της Ελλάδος. Ένα από τα πανάρχια έθιμα το οποίο προσπαθήσαμε να το αναβιώσουμε. Και είναι καλό να αναβιώνουμε τα ήθη και τα έθιμα, γιατί βοηθάνε πολύ όχι μόνο στη διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, αλλά μαθαίνουν οι νεότεροι, τα θυμούνται οι παλαιότεροι και έτσι πιστεύω θα διασώσουμε κάπως την Ελλάδα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις κυρίες που βοήθησαν και φέραν τα διάφορα θεσσαλικά εδέσματα, καθώς και όλους όσους συμμετείχαν για να γίνουν όλα τα εδέσματα τα σημερινά. Έχουμε κάνει ματσά, έχουμε πράσο τηγανιά, λουκάνικα ψήνουμε, έχουμε χαλβά φαρσάλων, διάφορες πίτες, μπατζίνες, πλαστούς και εύχομαι να περάσουμε καλά. Τα χορευτικά μας είναι εδώ, θα χορέψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συλλόγους του Πολυπλάτανου που ήρθαν με το χορευτικό τους και όλους όσους παρευρίσκονται. Σε κάθε σπίτι και το είχαν για όλη τη χρονιά να τρώνε το κρέας, το λίπος, κάναν τα λουκάνικά τους και ήταν το σπίτι τους γεμάτο. Πρέπει να τα αναβιώνουμε τα έθιμα, γιατί χωρίς την αναβίωση των έθιμων θα σβήσουμε σαν χώρα. Βοηθάει πάρα πολύ να θυμούνται οι παλαιότεροι
και να τα μαθαίνουν οι νεότεροι. Βοηθάει στην διάσωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και γι' αυτό καλό είναι όλοι μαζί να βοηθάμε, γιατί με λίγα άτομα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Στα σκριονέρο, πόσμα, στα σκριονέρο.